Τα έργα στο κάστρο για το Υπουργείο Πολιτισμού είναι προτεραιότητα εδώ και πολλά χρόνια. Ήδη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο δεν θα αναφερθώ και στις προηγούμενες χρηματοδοτικές περιόδους, θα αναφερθώ από το 2007 μέχρι σήμερα, ότι έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο οικονομικά αποτιμάται σε περισσότερο από 10-12 εκατομμύρια. Το σημαντικό είναι ότι στο τρέχον ΕΣΠΑ υλοποιήθηκε έργο της τάξης των 2 εκατομμυρίων, το οποίο σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, και ήδη, για να μην υπάρξει καμία διακοπή, έχουμε εντάξει, είναι ήδη ενταγμένο και τρέχει, έργο στη συνέχεια των τυχών της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων στο Ταμείο Ανάκαμψης. Κάναμε την αυτοψία, είδαμε την εξέλιξη, είδαμε και τα πολύ σημαντικά επιστημονικά νέα δεδομένα τα οποία έχουν παρουσιαστεί. Αυτό το οποίο αποφασίσαμε με την αυτοψία που έγινε είναι να εντάξουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και το έργο της αποκατάστασης του Μενδρεσέ προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου. Δηλαδή αυτά είναι επιπλέον στα όσα και ο κύριος Αθανασίου αλλά και εμείς κατά καιρούς έχουμε πει ότι κάνουμε στο Βόρειο Αιγαίο δια του Ταμείου Ανάκαμψης. Από εκεί και πέρα έχουμε να κάνουμε την περιήγησή μας στο κάτω κάστρο, να δούμε και τα έργα που εξελίσσονται εκεί. Αν χρειαστεί να πάρουμε και για εκεί αποφάσεις θα τις πάρουμε. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να πω είναι το εξής. Επειδή τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια ξέρω πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει στο Υπουργείο Πολιτισμού και τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το οποίο σήμερα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού κατά κύριο λόγο, αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ένας δημόσιος, ανοιχτός αρχαιολογικός χώρος, προσβάσιμος στους πολίτες καταρχήν της Μυτιλίνης, της Λέσβου και στους επισκέπτες. Ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας ήταν η κατάργηση του δρόμου, το θυμάστε, θα το θυμάστε ενδεχομένως, που ήταν κάτω από το κάστρο, την άσφαλτο, όπου περνούσαν βαρέα οχήματα, τα οποία δημιουργούσαν πολύ μεγάλη όχληση στο χώρο. Το Υπουργείο Πολιτισμού, πριν ακόμα το συνειδητοποιήσουν άλλοι, έλεγε ότι ο δρόμος αυτός πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί, προκειμένου να προστατευτεί από κραδασμού στο κάστρο, αλλά και να αποδοθεί ένας μοναδικός περίπατος στην πόλη της Μυτιλίνης. Αυτό ακριβώς έχει γίνει πλέον. Το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Πολιτισμού έχει έρθει και έχει συνδυαστεί απολύτως με το έργο που έχει κάνει ο Δήμος. Και αυτή τη στιγμή ενοποιείται στην ουσία η περιοχή της επάνω σκάλας με τον αρχαιολογικό χώρο του κάστρου. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από ένας μοναδικός πολιτιστικός πυρήνας, είναι παράλληλα ένας μοναδικός αναπτυξιακός πόρος και πόλος για το νησί. Οι παρεμβάσεις μας είναι στοχευμένες, κυρίως δια του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πόλη της Μυτιλίνης, κατά κύριο λόγο. Και αυτό διότι θεωρούμε ότι τέτοιου είδους έργα πρέπει να γίνονται στον αστικό ιστό, διότι αναβαθμίζεται ο αστικός ιστός και είναι και το ανταποδοτικό σε τελευταία ανάλυση στην τοπική κοινωνία, η οποία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, εξαιτίας διαφόρων προβλημάτων, έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια. Θέλω να τονίσω ότι με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμεθα σήμερα την Υπουργό Πολιτισμού και μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες στον χώρο της αρχαιολογίας, την κυρία Μενδώνη, της οποίας το ενδιαφέρον για την αρχαιολογία όχι μόνο όλος της χώρας μας αλλά ειδικότερα για το νησί μας είναι αποδεδειγμένη. Σας ανέφερε τα ποσά τα οποία έχουν διατηθεί. Εγώ πρέπει να συμπληρώσω ότι μόνο για το κάστρο όλη αυτή την περίοδο έχουν διατηθεί περίπου 40 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος. Από τότε που ξεκίνησε όλες οι εργασίες και ήδη στο Ταμείο Ανάκαμψης φέτος ύστερα από δική της πρωτοβουλία έχουν μπει για πρώτη φορά, θα διατεθούν για τον νομό μας, μόνο για τον νομό μας, περίπου 20 εκατομμύρια. Η γνώση της στον πολιτισμό, αλλά ο συνδυασμός πολιτισμού και ιστορία παράγει και πολιτική. Και τι εννοώ με αυτό, ότι αυτό θα προσελκύσει η ανάπτυξη όλων των αρχαιολογικών χώρων, θα προσελκύσει τουρισμό στο πολύπαθο νησί μας, γιατί όπως ξέρετε και με το μεταναστευτικό είχαμε πάθει μια μεγάλη υποχώρηση του τουρισμού και εντεύθυν της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό όμως, τα έργα τα οποία γίνονται τώρα θα προσελκύσουν πάρα πολύ ξένους. Ήδη έχουμε ενδιαφέρον και από τη γείτονα Τουρκία και από το Ισραήλ, αλλά και βεβαίως και από την Ευρώπη. Ήδη έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις και είμαστε σε μία, με τα συνταρμόδια Υπουργεία, σε μία συνεχή συζήτηση και θα δείτε τώρα ότι θα έρχονται και μεγάλα γκρουπ αλλά και μεγάλα
πλοία για πρώτη φορά στο νησί μας. Αυτό βεβαίως ένας μεγάλος λόγος οφείλεται στην ανάπτυξη αυτή, στα έργα τα οποία κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω, με επιτρέψετε να ευχαριστήσω και τον κύριο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος είναι αργός στην προσπάθεια που κάνετε, κύριε Υπουργέ, γιατί πράγματι ήδη αναγνωρίζουμε με τη Λινή το πολυσήμαντο έργο το οποίο κάνει και εκείνος. Εγώ σας ευχαριστώ και ιδιαίτερα γιατί πάντοτε εσείς και οι συνεργάτες σας ανταποκριθήκατε στα αιτήματα των φορέων της Λέσβου για να αναπτύξετε όλα αυτά τα έργα τα οποία ήδη σήμερα συνεχίζονται. Ούτως ή άλλως με ιδιαίτερη χαρά ο κάθε υπουργός ακούει καλά λόγια για τις υπηρεσίες του Υπουργείου του. Επομένως, εγώ σας ευχαριστώ για την αγαθή προαίρεση απέναντι της αρχαιολογικής υπηρεσίας, αλλά και την αρχαιολογική υπηρεσία για το έργο το οποίο επιτελεί, τουλάχιστον επί των ημερών του Παύλου του Τριανταφυλλίδη. Στο παρελθόν, εγώ έχω να θυμηθώ την Αγλαία Αρχοντίδου, για να μην ξεχνούμε και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά πραγματικά σε αυτό τον τόπο. Δεν μπορεί καμία πολιτική ηγεσία να προχωρήσει πράγματα εάν δεν έχει τη συνένεση και τη συνέργεια των υπηρεσιών. Και εδώ πραγματικά είμαστε ευτυχείς γιατί έχουμε αυτού του είδους την συνέργεια και την συνέπεια από την πλευρά της υπηρεσίας. Έχουμε όμως και την αγάπη και το ενδιαφέρον σας και το δικό σας και της υπηρεσίας σας. Αυτό συμφωνεί, αλλά είναι όλα και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και ο Γενικός Γραμματέας και όλη η δομή, όλη η ιεραρχία μαζί με τις υπηρεσίες βοηθούν για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Άλλωστε, αυτή είναι η γραμμή και η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού, ο οποίος, όπως εσείς ξέρετε, απολύτως ολιστικά και σφαιρικά, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα νησιά μας και ιδιαίτερα για τη Μυτιλήνη. Αυτό είναι αλήθεια, διότι πράγματι ο Πρωθυπουργός μου έχει αναθέσει όλα τα μεγάλα έργα που γίνονται στη Μυτιλήνη να τα τρέξουμε το συντομότερο δυνατό. Γι' αυτό είσαστε εδώ σήμερα εσείς, αλλά και αυτές τις μέρες περιμένουμε και άλλους υπουργούς για να εξεγγείλουν μεγάλα έργα υποδομής για τον τόπο μας.